Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περί βιασμού της κοπέλας με ειδικές ανάγκες ο 19χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Στο ρεπορτάζ της Κέλλης Χινοπόρου θα δείτε τι υποστήριξε στην ανακρίτρια αλλά και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που τον γένε. Τρεις ημέρες μετά την άγρια δολοφονία της άτυχης Ελένης κατέβηκε στην πλατεία Ευαγγελισμός όχι για να βρει ένα νέο θύμα προς συνέβρεση όπως ισχυρίζονται με καταθέσεις τους αυτόπτες μάρτυρες και φίλοι του αλλά για να εντοπίσει τον 29χρονο συγκατηγορούμενό του στο φόνο ώστε να τον μεταπίσει να πάνε στις αρχές για να παραδοθούν. Αυτό ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο 19χρονος από τη Ρόδο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία και διπλό βιασμό. Προσπαθώντας να έρθω σε επαφή μαζί του κατέβηκα με το αυτοκίνητο της αδελφής μου στον Ευαγγελισμό προκειμένου να τον πείσω να πάμε στην αστυνομία. Ωστόσο, εκεί βρήκα τον πιστήθιο φίλο του. Με είδε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου πρότεινε να πάμε για σουβλάκια και αργότερα στην παρέα. Ο επιστήθιος φίλος του 29χρονου μίλησε στον Αντένα. Βρέθηκα μαζί του το Σάββατο, τον πρώτη του μήνα. Εγώ, όταν είχαμε πάει και αράξαμε κάπου μόνοι μας, τον ρώτησα, έλα ρε, με τη φοιτήτρια τι έγινε αυτά και μου λέει, πάει, τελείωσε αυτό. Απλώς ήταν πολύ νευρικός. Μου λέει και εσένα, ρε, θα σε έδερνε. Ήταν λίγο αφουμένος και διαφορετικός από άλλες φορές. Ο Ροδίτης. Ο Ροδίτης ήταν ανάληπτη και δεν έβγαινε. Και καλά ότι μου είχε πει ότι είχε κάνει μια παίξει ένα ξύλο. Και φοβούταν την αστυνομία. Ήταν μάλλον δικαιολογία για αυτό. Εκείνο το βράδυ, όταν ο 19χρονος κατηγορούμενος για τον βιασμό του κοριτσιού με αναπηρία έφτασε στην πλατεία, ισχυρίζεται πως είδε την 19χρονη κοπέλα να φλερτάρει με τον 23χρονο συγκατηγορούμενό του και έτσι εκείνος προσφέρθηκε να τους πάει βόλτα με το αυτοκίνητό του. Λόγω της κακής ψυχολογικής μου κατάστασης είπα στο και την ότι θα πάω μόνος μια βόλτα. Τότε με ρώτησαν αν μπορούσαν να έρθουν μαζί μου και εγώ συμφώνησα. Κάποια στιγμή, βλέποντας ότι φλερτάρουν έντονα, τους άφησα στην περιοχή ενιδρίων να συνεχίσουν μόνοι τους. Εκείνο το βράδυ του βιασμού, λοιπόν, ο 19χρονος πέρασε από τρία σημεία. Από την πλατεία Ευαγγελισμός, από όπου πήρε το ζευγάρι, σταμάτησε για λίγα λεπτά στην Έλλη για προσωπική του ανάγκη και έφτασε στην περιοχή ενιδρίων, όπου άφησε τους δυο μόνους τους προκειμένου να συνευρεθούν. Εκείνος περιφέρθηκε μόνος, όπως ισχυρίζεται, και μετά από 20 λεπτά επέστρεψε πίσω προκειμένου να παραλάβει τον 23χρονο. Καταθέσεις όμως αυτοπτών μαρτύρων που έχει στα χέρια του Αντένα καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς του 19χρονου. Η Ελένη ήρθε στο παγκάκι που καθόμασταν. Τότε ήρθε ο άνθρωπος και της είπε πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Η Ελένη απάντησε κατευθείαν ναι. Εγώ όμως της είπα να μην πάει. Είχα υποψιαστεί ότι ήθελε να της κάνει κάτι κακό. Όταν έφυγε ο άνθρωπος με την Ελένη, ο άνθρωπος είπε έρχομαι κι εγώ. Το βράδυ με πήρε και μου είπε ότι τη βίασαν. Εκείνο το βράδυ είδα τον άνθρωπο να παίρνει την Ελένη και να τη βάζει μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά πήγε μαζί τους και ο άνθρωπος. Είχα ακούσει ότι βίαζε κοπέλες. Όλοι το ξέρανε. Εισαγγελέας και ανακρίτρια φαίνεται πως δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς του 19χρονου και έτσι έκριναν ομοφόνο στην προσωρινή του κράτηση και για το βιασμό του ανάπηρου κοριτσιού.